μας. Κύριε Τζικαλάγια, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη. Κύριε Τζικαλάγια, θέλω να σας ρωτήσω πώς φτάσαμε από το... από την ανανέωση ημί των συμβάσεων των εργαζομένων στο ΚΕΦΙΑΠ να συζητάμε και για το κέντρο υγείας. Έχουν στείλει ήδη υπομνήματα και οι εργαζόμενοι εκεί μετά τα όσα είπατε στις συναντήσεις σας. Βεβαίως, χθες μίλησε και ο κύριος Κεπαψόγλου, γιατί και ο ίδιος δεν δέχεται με τίποτα υποβάθμιση του κέντρου υγείας Άργους Αστικού. Πείτε λοιπόν τι έγινε εδώ. Μάλιστα. Να σας πω, κύριε Νατσούλη, για να ακούσουν οι ακροατές σας, να ακούσουν οι πολίτες του νομού Καστοριάς, γιατί είναι γεγονός ότι τα θέματα της υγείας είναι πρώτης προτεραιότητας στο ενδιαφέρον των πολιτών. Το κέντρο λοιπόν φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ή κέντρο αποκατάστασης μια λέξη, λειτουργεί σχεδόν 20 χρόνια. Να μην επαναλάβουμε ότι είναι συνέχεια της μεγάλης δωρεάς και προσφοράς του αείμνηστου δημάρχου και ιατρού του. Μια και το αναφέρατε, αν ζούσε σήμερα ο Μιχάλης Ζάχος, τι θα έλεγε, τι θα πρότεινε, πιστεύετε? Αυτό τώρα, ας πούμε τι θα κάνουμε εμείς τώρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι τυχερή η περιοχή. Το λέω για το όραμα, γιατί το όραμά του ήταν μια λειτουργία τέτοια που να εξυπηρετεί όχι μόνο το νομό, αλλά και έξω από το νομό κόσμο. Έτσι. Έτσι, ο Μιχάλης αυτό ο ήταν το όραμα. Προσέφερε την περιουσία του, τον εαυτό του, την κλινική του, στέγασε για αρκετά χρόνια. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Ενός κέντρου αποκατάστασης. Και αν δεν ήταν τότε ο αείμνηστος Μιχάλης Ζάχος, δεν θα υπήρχε κέντρο που δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όπως και να πω ότι το δεξί του χέρι και στυλοβάτης και προτεργάτης τα πρώτα δύσκολα χρόνια στο στήσιμο και στη λειτουργία ήταν ο φυσίατρος ο Ανδρέας Οικονόμου, που τώρα βρίσκεται στο κέντρο υγείας του Άργους. Το κέντρο λοιπόν αυτό όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσε σε πρωινή βάρδια, σε πρωινή λειτουργία. Άρα λοιπόν επιτελούσε ένα πολύ μικρό μέρος των στόχων και της αποστολής του. Παρά το ότι είμαι γιατρός και το είχα επισκεφτεί άλλες δύο φορές παλιότερα, αυτή τη φορά πριν από μια εβδομάδα μαζί με τον διοικητή του νοσοκομείου ζητήσαμε να μας γίνει ξενάγηση και ενημέρωση λεπτομερής και μπήκαμε και στην τελευταία αποθήκη και τουαλέτα. Και επαναβεβαιώσαμε και μείναμε έκπληκτοι, ευχάριστα έκπληκτοι, γιατί πρόκειται για ένα κτίριο με απίστευτα πολλούς άφθονους και άπλετους χώρους, 2.000 τετραγωνικά περίπου, και κυρίως με ένα πολύ μεγάλο ποσοτικά και ποιοτικά επιστημονικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, που ακόμα και τώρα που είναι σε πλήρη λειτουργία, σε 24 λειτουργία, δεν χρησιμοποιείται όλος ο εξοπλισμός, όχι μόνο η πισίνα, η περιώνυμη πισίνα, αλλά υπάρχουν και άλλοι χώροι υδροθεραπείας, δηλαδή μια μεγάλη μπανιέρα που μπορεί να μπει ένας μεγάλος ακόμη και υπέρβαρος άνθρωπος, και μικρότερες μπανιέρες για υδροθεραπείες χεριών ή ποδιών. Και υπήρχε και το σχέδιο στις πισίνες αυτές να φέρουμε και τα ιαματικά λουτρά της Αμουδάρας, νερό από την Αμουδάρα, να το διαφημίσουμε, να προσελκύσουμε κόσμο κτλ. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι πέρυσι η προηγούμενη κυβέρνηση πρόχειρα, βεβαιασμένα και προεκλογικά το λειτουργήσε. Το λέω αυτό γιατί εδώ να μείνουμε λίγο. Κακώς λοιπόν, κακώς το έκανε. Κοιτάξτε, λοιπόν. Έγινε ένα βήμα. Από το πρόχειρο και το βεβαιασμένο προκύπτει η δυσκολία του εγχειρήματος του να το διατηρήσει και να το συνεχίσει κανείς. Αλλά πρέπει να πω ότι από αυτό προέκυψε μια θετική λειτουργία. Αυτούς τους μήνες από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα παρέχει υπηρεσίες στο κέντρο αποκατάστασης πολύ καλού επίπεδου, χάρη στις γνώσεις. Σηκώθηκαν άνθρωποι που πήγαν εκεί, κύριε Τζικαλάκη. Και σηκώθηκαν την εργασία των εργαζομένων, των μονίμων, έτσι, και των αυτών που προέκυψαν μετά, μπράβο, των συμβασιούχων. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και μάλιστα στην επίσκεψή μου με τον διοικητή και την κυρία Γκάσα, την προϊσταμένη του ΚΕΦΙΑΠ, υπήρχαν ασθενείς, 10-12 τον αριθμό, οι οποίοι και μας ευχαριστούσαν σαν εκπροσώπους της κυβέρνησης και της πολιτείας και μας παρακαλούσαν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχιστεί η λειτουργία του. Άρα λοιπόν, ό,τι λέω και ό,τι κάνω είναι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Το κέντρο αποκατάστασης μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο προσφορά στην αποκατάσταση που πάσχει η αποκατάσταση στην Ελλάδα, όλη η αποκατάσταση και ιδιαίτερα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εγώ λοιπόν σαν βουλευτής του νομού είμαι υποχρεωμένος να έχω μια συνολική εικόνα και αυτή την εικόνα να μεταφέρω στην κυβέρνηση. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι οι δομές που υπάρχουν στο νομό μας είναι το νοσοκομείο της Καστοριάς, παρέχει δευτεροβάθμια περίθαψη, τα δύο κέντρα υγείας, Καστοριάς και Άργους, και το ΚΕΦΙΑΠ. Μάλιστα. Και τα αγροτικά ή περιφερειακά ιατρεία. Όλες αυτές
οι δομές έχουν κάποιο προσωπικό, επιστημονικό, που είναι ιατρικό ή παραϊατρικό, και άλλο, κατώτερο προσωπικό, που είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Αυτά λοιπόν πρέπει να υπάρχουν πολλές φορές σε μια συνεργασία λειτουργίας. Όπως παραδείγματος χάρη, αυτό το διάστημα από τον Ιούνιο, για να μπορέσει να λειτουργήσει το ΚΕΦΙΑΠ, ερχόταν μεν ο φυσίατρος Δευτέρα από το ΑΜΕΔΕΟ. Δύο φορές την εβδομάδα. Ναι. Αλλά οι ασθενείς είναι 24 ώρες ασθενείς, έχουν και άλλα προβλήματα. Έπρεπε κάποιος γιατρός να έχει την ευθύνη, ναι, την επιστημονική. Ναι. Και αυτός ο γιατρός ήταν ένας φιλότιμος γιατρός που δεν είχε μόνο ένα ονοματεπώνυμο, ήταν διάφοροι γιατροί, ορθοπαιδικοί, νευρολόγοι, παθολόγοι. Εξήγησε η κυρία Κοζατζάνη που κάλυψαν, ναι, που κάλυψαν με την εφημερία ετοιμότητας που σήμαινε ότι ήταν stand-by στο τηλέφωνο ή επισκέπτονταν το κέντρο αποκατάστασης αυτούς τους 10 μήνες που λειτουργεί, τους 8 μήνες από τον Ιούνιο. Άρα λοιπόν, όταν εγώ έβλεπα ένα αυξημένο φιλότιμο από τους πολύ φορτωμένους γιατρούς του νοσοκομείου Καστοριάς, ήταν λογικό να αναζητήσω βοήθεια από τους συναδέλφους γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό που είναι δίπλα, ούτε στα 1000 μέτρα από το κέντρο αποκατάστασης. Αυτό θέλησα να κάνω. Αυτό υπήρχε και ανάγκη να γίνει πριν από μήνες για τα ΤΕΠ του νοσοκομείου της Καστοριάς, και τότε πάλι δεν είχε ανταποκριθεί το κέντρο υγείας. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό, όπως το ακούμε, από τη συγχώνευση ή το να έρθουν οι γιατροί από εκεί στο ΚΕΦΙΑΠ και να γίνει το κέντρο υγείας λοιπόν, αγωτικό ιατρείο. Θέλω, λοιπόν, έχει μια διαφορά εδώ. Ναι, ναι. Αυτό που λέτε σήμερα τουλάχιστον. Είπα συγχώνευση της απόδοσης, της λειτουργίας, της δράσης. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Συζήτηση έκανα και με τους εργαζόμενους που με επισκέφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και με τον Δήμαρχο του Άργους Οριστικού. Ο οποίος είπε χθες στην εκπομπή μας θα πέσουν κορμιά αν γίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπούμε τώρα σε αφορισμούς. Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέγει και κυρίως από αυτά που κάνει. Εγώ θέλω να πω το εξής γενικά, αυτό που θα πω, ότι κάποιον για να τον σώσεις, γενικά ένα ναυαγό, πρέπει να θέλει να τον σώσεις. Κάποιον για να τον θεραπεύσεις, πρέπει να τον θέλει να τον θεραπεύσει. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τους ψυχικά ασθενείς που είμαστε υποχρεωμένοι να τους θεραπεύουμε και παρά τη θέλησή τους, γιατί θα είναι επικίνδυνοι για τον εαυτό τους και τον περίγυρο, τους άλλους όλους τους πολλούς, αν δεν θέλει ένας να με επισκεφτεί σαν γιατρό, είτε στο ιατρείο μου, είτε ποιος στο δεν θέλει να σωθεί λοιπόν σήμερα σε αυτή την ιστορία. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμένα, σαν βουλευτή του νομού, τον διοικητή του νοσοκομείου, όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, όλα τα στελέχη της υγείας, έπρεπε να μας ενδιαφέρει να προσφέρουμε υγεία υψηλού επίπεδου στους πολίτες, στους πολλούς πολίτες που το έχουν ανάγκη, και του Άργους και του νομού Καστοριάς και της περιφέρειας. Αυτό είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Φυσικά και μας ενδιαφέρουν οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, αλλά θέλω να πω το εξής. Όταν έχεις μια κρίση, όταν έχεις ένα πόλεμο, πρέπει κάποιοι να ξέρουν ότι εμείς εργαζόμαστε, υπάρχουν κάποιοι που δεν εργάζονται. Εμείς τρώμε, υπάρχουν κάποιοι που πεινάνε. Εμείς έχουμε ζέστη, υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ζέστη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μην χάσουν τη βόλεψή τους, να μην χάσουν την έδρα τους, εκεί που κάθεται η έδρα τους, και να μην πω κάποια άλλη έκφραση. Επομένως, φωτογραφίζετε λοιπόν, συναδέλφους σας γιατρούς στο κέντρο υγείας. Δεν είναι θέμα να ακούστε αυτά, κύριε Νατσούλη. Εσείς ρωτάτε ό,τι θέλετε, αλλά και εγώ θα απαντώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχω το θάρρος της γνώμης. Όταν είναι να πω και ονοματεπώνυμα, έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι κάθε κουβέντα που λέω με την ιδιότητα που έχω, έχει το βάρος αυτού. Επομένως, πρέπει να καλώ όλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και καλώ όλους, όπως έκανε η κυρία Κοζατζάνη, ναι, η εξαίρετη αυτή ιατρός και πολιτικός από τη στιγμή που ασχολείται με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, και είπε μερικά πράγματα, καλώ και άλλους να μιλήσουν. Και γιατρούς, είπε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία σχολιάστηκαν. Γιατί δυστυχώς κάποιοι παρασύρονται από τον λαϊκισμό και τον επαρχιωτισμό κάποιων. Αυτά μας οδήγησαν σε πολλά αδιέξοδα στον νομό Καστοριάς. Για να ξεκαθαρίσουμε όμως τα πράγματα, κύριε Τζικαλάκη. Μιλήσατε, έτσι τουλάχιστον μας είπαν χθες οι εργαζόμενοι, και στο υπόμνημά τους που έστειλαν στον κύριο Κικίλη, αυτό γράφουν, ότι μιλήσατε για φθήνουσα πορεία του κέντρου υγείας,
Μάλιστα, για πείτε μου, θα μου πείτε κάποιον αριθμό για να σας πω και γι' αυτό. Ξέρετε, δεν φοβάμαι να σπάω αυγά. Τι είπατε, θα είπαν για την κίνηση, για έναν αριθμό. Για πείτε όχι, μιλήσατε για φθήνουσα πορεία του κέντρου υγείας. Ο κύριος Μαγαλιός και οι εργαζόμενοι που μίλησαν εδώ μίλησαν για 45.000 κόσμου που εξυπηρετήθηκε μόνο το 19. Για το γράφουν εξάλλου και στο επόμενο μήνυμα. Πείτε το λίγο ξανά, κύριε Νατσούλη, πείτε τον αριθμό. 45.000 ή κάτι. Νομίζω άκουσα και έναν άλλο αριθμό για τις πρώτες μέρες του 20 του μήνους. Τον έχετε πρόχειρο. Όχι, 2.000 τόσο ένα αριθμό, κάτι δεν είπατε. Σας μεταφέρω ότι υπόθηκε όχι, όχι. Δεν το ξέρω άκουσα, για το 20. Άκουσα και για 2.100 ασθενείς το πρώτο 40ήμερο το 20, είναι έτσι. Είναι έτσι δεν είναι. Ποιος το είπε αυτό για να... Άκουσα κάπου ή το άκουσα ή το διάβασα. Γιατί το πολλά ξέρω, γράφονται, υπάρχουν πολλά... Δεν το έχω υπόψη μου. Ναι, πολλά μέσα. Ναι. Επειδή άκουσα και αυτό τον αριθμό, 2.000 τόσες σε 40 μέρες, που αυτό που θα πω χρειάζεται γνώσεις απλής αριθμητικής και δεν θέλω να επικαλεστώ ότι από τους περισσότερους από αυτούς που γράφουν τους αριθμούς ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχω τουλάχιστον ένα σκαλί παραπάνω στο βιογραφικό μου, στην κατανόηση και στη λογική και στην ερμηνεία των αριθμών. Εάν λοιπόν είναι 2.200 στις πρώτες 40 μέρες, στις 400 μέρες, δηλαδή που είναι πάνω από ένα χρόνο, δηλαδή 10 φορές το 40 μέρες, 10 φορές το 2.200 είναι 22.000. Πώς είναι δυνατόν να ανακοινώνουν ότι πέρσι εξέτασαν 45.000 και με βάση τη στατιστική του πρώτου 40ημέρου που είναι και μήνας νοσηρότητος, προκύπτει ότι θα είναι κάτω του ημίσιος αυτός ο αριθμός. Ας αφήσουμε αυτούς τους αριθμούς. Σίγουρα επιτελούν ένα σημαντικό έργο που χρειάζεται να συνεχιστεί. Το Άργος Οριστικό είναι η δεύτερη πόλη του νομού Καστοριάς, έχει και τα περίχωρα που προστρέχουν. Ξέρουμε όμως πολύ καλά και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και οι άλλοι εργαζόμενοι πού είναι η ανάγκη μεγάλη στο νομό Καστοριάς στην παροχή υγείας. Πρώτον, πάσχουμε στην προνοσοκομιακή φροντίδα. Είμαστε ο νόμος, από βουλευτής ακόμη της αντιπολίτευσης είχα πει ότι είμαστε ο μόνος νομός που έχουμε ένα πλήρωμα ασθενοφόρου. Οι όμοροι νομοί, Γρεβενών και Φλωρίνης έχουν δύο πληρώματα να πάρουν. Δεύτερον, πάσχαμε στα ΤΕΠ. Τώρα είμαστε πολύ καλύτερα, δεν είμαστε τέλεια. Δεν βοήθησαν τότε οι συνάδελφοι του Κέντρου Υγείας του Άργους Οριστικού όταν χρειάστηκαν στα ΤΕΠ. Ξέρουμε τι κίνηση υπάρχει, άρα λοιπόν πολλά παίζονται στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Εκεί σώζονται ζωές και στην προνοσοκομιακή φροντίδα. Όσοι κάνουν ΤΕΠ στο νοσοκομείο θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν και ΤΕΠ στο Κέντρο Υγείας του Άργους, που κάποτε επικαλούνταν κάποιοι ότι δεν μπορούν να κάνουν ΤΕΠ στο νοσοκομείο, γιατί όμως συνεχίζουν να κάνουν ΤΕΠ στο Κέντρο Υγείας του Άργους. Πάντως, δεν ξέρω αν έχετε δει το υπόμνημα, δίνουν πολλά... αναλυτικά οι εργαζόμενοι, δηλαδή λένε για τακτικά πρωινά ιατρία 23.000. Θέλω λοιπόν να σας πω. Επίγοντα 6.000, τα λέω χοντρικά. Το Κέντρο Υγείας του Άργους. Μικροβιολογικό 5.000, ακτινολογικό 2.400, παιδιατρικό 2.500. Εντάξει. Πρέπει να τα δίνουν αναλυτικά για να βγει αυτός ο αριθμός των 45.000. Μερικές φορές και οι αριθμοί δεν λένε την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Αμφισβητείτε αυτούς τους αριθμούς ευθέως. Ναι, βεβαίως τους αμφισβητώ. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Αμφισβητώ, αν όχι τους αριθμούς. Πέρα από τους αριθμούς. Αυτά καταγράφονται φαντάζομαι στα βιβλία εκεί του Άργους. Νομίζω κάθε περιστατικό γράφεται. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο δημόσια. Δεν θέλω να πω τίποτα. Αμφισβητείτε ευθέως τους αριθμούς που δίνουν οι εργαζόμενοι. Εγώ αυτό που αμφισβητώ είναι ότι δυστυχώς δεν βρήκα διάθεση να βοηθήσει η μία δομή την άλλη δίπλα να σταθεί στα πόδια της. Εγώ προσπαθώ και οι υπουργοί, έχω κινητοποιήσει όλη την κυβέρνηση. Συναντήθηκα με τον Υπουργό Υγείας πριν μια εβδομάδα. Μιλήσαμε χθες τηλεφωνικά. Συναντήθηκα με τον Υπουργό Εργασίας, τον Γιάννη Τοβρούτση. Συναντήθηκα με τους Γενικού Γραμματείς του Υγείας, τον Κοτσιόπουλο, τον Διοικητή του ΑΕΔ, Γενική Γραμματεία του Υπουργού Εργασίας. Θα βρεθώ αυτές τις μέρες με τον Υπουργό Επικρατείας της κυβέρνησης, τον κύριο Γεραπετρίτη, για να συντονίσει όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί στόχος μου να για τα να κάνουμε τι θέλετε να τα μαζέψουμε Δικαλάγια. Τώρα τι να θέλετε. Το μαζέψουμε το να θέμα να το μαζέψουμε. Στόχος είναι να βρούμε λύση για τους βέβαια ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι να προκηρυχθούν θέσεις και φυσιάτρων και άλλων γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού. Ωραία. Για σταθερή αορίστου χρόνου δράση. Αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Μετά τις 27 τι θα γίνει. Ναι, αυτό που λέω, ο βασικός στόχος, γι' αυτό είπα για πρόχειρο αυτό που έγινε πέρσι και βιαστικό και προεκλογικό. Έγινε γιατί έχει θετικό αποτύπωμα η συνέχεια του, αλλά η διαχείριση του δεν είναι. Τα ίδια προβλήματα θα είχε και αν έβγαινε η ίδια κυβέρνηση. Θα είχε θέμα πώς, τι θα κάνει
Τώρα δεν είναι ότι θα, δεν θα είχε πρόβλημα. Όπως είχε πρόβλημα ενώ τους πήρε τον Ιανουάριο του 2015, τους έβαλε να δουλεύουν από τον Ιούνιο γιατί δεν είχε βρει λύση με τον γιατρό. Αυτό δηλαδή πραγματικά γεγονός. Επομένως, ψάχνω λύση μέσω της κυβέρνησης μετά τις 27 να έχουμε τους εργαζόμενους. Με ποιους τρόπους. Μπορούμε να πάμε σε μια παράταση της υφιστάμενης κατάστασης και να δείτε στην πορεία πώς θα γίνει με μόνιμο προσωπικό. Αυτό είναι μια λύση. Αυτό που ζητώ είναι παράταση των συμβάσεων. Μου απαντάνε οι υπουργοί ότι δεν μπορεί να γίνει για τους λόγους του νόμου. Δηλαδή οι συμβάσεις αυτές όταν έγιναν, έλεγε, ξέρει ο κάθε εργαζόμενος την σύμβαση που υπέγραψε. Εντάξει, δεν θα είναι η πρώτη φορά όμως θα γίνει παράταση των συμβάσεων. Δηλαδή, λέει για ότι είναι λίγο. Σωστό, λίγο 27. Το γράφει. Όντως, επειδή το έχω δει, το γράφει. Ναι, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να πάμε σε παράταση των συμβάσεων. Εγώ λοιπόν δεν είναι κάτι παράξενο. Προσπαθώ να πείσω να πιέσω την κυβέρνηση να βρει λύση. Η λύση πιο εύκολη είναι με παράταση των συμβάσεων. Άλλη λύση είναι. Ίσως με κάποιο τρόπο να βρεθούν άνθρωποι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και ζήτησα και από τους εργαζόμενους και από τον Δήμαρχο του Άρους Οριστικού να βοηθήσουν. Γι' αυτό και ζητάω τώρα να μιλήσουν και άλλοι εκτός την κυρία Κοζατζάνη, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, την πραγματικότητα και να μην γίνεται παραποίηση και δημιουργία κλίματος έντασης προκειμένου να μην ξεβολευτούν 4-5 που και ήδη θα καταλάβουν ακόμη και αν ανταποκριθούν και τους καλώ και αυτή τη στιγμή να ανταποκριθούν στην έκκληση να υπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο, αυτό του ζητώ. Το κέντρο υγείας μπορεί να συνεχίσει τη δράση του. Η δράση ως του κέντρο ίδια, υγείας, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό η ίδια, η δράση του δεν είναι ίδια στο πρωινό ωράριο, δεν είναι ίδια στο απογευματινό, δεν είναι ίδια στο νυχτερινό. Μπορεί η δράση του νυχτερινού ωραρίου, παραδείγματος χάρη, να γίνεται ταυτόχρονα και για τις υπηρεσίες που προσφέρει σαν κέντρο υγείας και να είναι ο γιατρός και οι δυο οι νοσηλευτές που είναι το βράδυ. Μιλάτε σε εθελοντική να, το... να καλύψουν και το κεφιά, ναι. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Μιλάτε για εθελοντική βάση ή για. Όχι, κοιτάξτε. Εγώ το ζητώ εθελοντικά. Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να γίνει και διοικητικά. Μάλιστα. Εννοείται αυτό ότι μπορεί να γίνει. Κάθε κυβέρνηση που εκλέγεται. Ο Πρωθυπουργός ορίζει τους υπουργούς. Οι υπουργοί ορίζουν τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών και των διοικητών των νοσοκομείων. Μπορεί να γίνει και με διοικητική πρέξη, με εντολή εκτέλεσης αυτού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και θα κριθούν όλοι από αυτό μετά. Εγώ θέλω να εξηγήσω στην, και λέω πολλά, ίσως λέω πολλά εγώ, δεν είναι εγώ, όλοι μαζί, εμείς πρέπει να δώσουμε λύσεις σε αυτό που απασχολεί τώρα τους πολίτες που απείλαυσαν τα αγαθά της προσφοράς αυτού του κέντρου, γιατί ταλαιπωρούνταν όλα αυτά τα χρόνια να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, να πληρώνουν από την τσέπη. Πολλά χρήματα, κάποιοι, πολλά χρήματα. Όσοι είναι ασφαλισμένοι πληρώνουν ένα ποσό που μπορεί να είναι 300 με 500 ευρώ το μήνα και στα ιδιωτικά κέντρα με την ασφάλειά τους. Γιατί τελείωσε. Όχι το μήνα, τη βδομάδα. Τη βδομάδα. Εάν έχουν τη δυνατότητα. Τη βδομάδα όσοι είναι ασφάλιστοι. Όχι, οι ασφαλισμένοι πληρώνουν λιγότερο. Ένας που έχει οι ασφαλισμένοι πληρώνουν 300 τη βδομάδα, σας το λέω. Ναι. Το ξέρω. Άρα λοιπόν φανταστείτε πόσο πληρώνει ο ανασφάλιστος που τον ανασφάλιστο δεν τον καλύπτει το ιδιωτικό, τα πληρώνει όλα. Ναι. Δηλαδή πληρώνει και τη δαπάνη που βάζει από την τσέπη το, που βάζει από τον κορβανά το δημόσιο. Επομένως η έκκλησή μου είναι ο καθένας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να μην κάθεται πίσω από το γραφείο και από την καρεκλίσα και τη θεσούλα που έχει βολευτεί. Να σκεφτεί η νοσηλεύτρια του κέντρου υγείας του Άργους ότι η συνάδελφός της στο νοσοκομείο της Καστοριάς που είναι 40-50-55 χρονών έχει αναλώσει τον εαυτό της να κάνει βάρκες πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά. Να το σκεφτεί αυτό. Άρα λοιπόν η ίδια, επειδή τώρα δεν ξέρει πολύ καλά και ξέρουν όλοι ότι είναι πιο ελαφρύτερο το φορτίο της έως καθόλου τις νυχτερινές ώρες, να βοηθήσουν αυτές τις ώρες να κάνουν τη δουλειά που κάνουν σαν κέντρο υγείας πρωτοβάθμια περίθαλψη, να συμπαρασταθούν δίπλα στους 15 ασθενείς που θα κάνουν φυσικοθεραπείες τη μέρα, γιατί χρειάζεται και ο γιατρός το βράδυ, που ο γιατρός μπορεί να είναι αυτός που θα βρούμε όταν τον βρούμε, ή οι 5-6 γιατροί του κέντρου υγείας που τους θέλουμε και για το κέντρο υγείας και για αυτοί. Αυτό είπα και τίποτε παραπάνω. Επειδή, όσοι δεν το καταλαβαίνουν, υπεκφεύγουν. Άρα λοιπόν δεν μιλήσατε για υποβάθμιση σε του τρόπου λειτουργίας αρκετών εκεί πέρα. Όχι πολλών, των λιγοτέρων, οι οποίοι παρασύρουν και τους άλλους. Δηλαδή... Μπορεί να είπα την έκφραση, έκφραση να γίνει συγχώνευση των δραστηριοτήτων και λειτουργικών. Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια που νομίζω το ότι. Συγχώνευση είναι μια άλλη λέξη, όχι, και η υποβάθμιση όμως είναι μια άλλη λέξη. Υποβάθμιση είναι. Προτείνατε να γίνει περιφερειακό ιατρείο, γιατί αυτό μας λένε. Ορίστε. Προτείνατε, λέει, να γίνει περιφερειακό ιατρείο το κέντρο υγείας.
Και μάλιστα μόλις βγήκε και ανακοίνωσε την αριστερή συμπόρευση για την ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία του Περιφερειακού Συμβουλίου η παράταξη, που λέει κάτι και για εσάς σας ενδιαφέρει. Η κυβέρνηση λοιπόν με τίτλο να υπερασπιστούμε τη δημόσια υγεία, όχι στην υποβάθμιση κατάργηση του κέντρου υγείας Άργους Οριστικού. Κανείς δεν μιλάει για κατάργηση, κανείς δεν μιλάει για συγχώνευση. Να σας διαβάσω το κομμάτι που αναφέρεται σε εσάς, αν θέλετε. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει, όπως ενημέρωσε στους εργαζόμενους ο τοπικός βουλευτής της Νουδού, σχεδιάζει την υποβάθμιση του κέντρου υγείας σε περιφερειακό ιατρείο στο βωμό μιας κάποιας αναβάθμισης του ΚΕΦΙΑΠ του Άργους, το οποίο την πρόχειρη 24ωρη λειτουργία σταμάτησαν οι ίδιοι προ λίγων ημερών. Και αν όλα αυτά φαινομενικά μοιάζουν τραγελαφικά, δεν είναι. Γι' αυτό προειδοποιούμε όλο το παραγωγικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας να μην παίξει με την νοημοσύνη των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Λέει και άλλα, αλλά αυτά. Εν πάση περιπτώσει, σεβαστές όλες οι απόψεις. Σημασία έχει ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει. Προκαλεί, λέει, γέλιο, λοιπόν. Παρόλα αυτά πράγματα εξελίσσονται επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, όλα αυτά που γίνονται αυτή την ώρα στην Καστοριά. Αυτά λέει η ανακοίνωση. Τι λέει, δεν κατάλαβα την τελευταία πρόταση. Λέει ότι προκαλεί γέλιο, παρόλα αυτά τα πράγματα εξελίσσονται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Προκαλεί γέλιο η υπόθεση. Διότι μπορεί, λέει, η αγωνιώδης και παράλληλα γελία προσπάθεια προσωπικής διάσωσης των τοπικών γαλάζιων παραγόντων σε σχέση με τα όσα εξελίσσονται στη δημόσια υγεία να προκαλεί γέλιο. Παρόλα αυτά τα πράγματα εξελίσσονται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία. Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά, θα μου ήταν πολύ, πολύ εύκολο, όπως κάνουν κάποιοι δυστυχώς, να χαϊδέψω αυτιά. Γιατρός είμαι, είναι φίλοι μου οι γιατροί, φίλοι μου είναι οι περισσότεροι από τους εργαζομένους. Γιατί να μην πω κι εγώ, ωραία ρε παιδιά, τι καλά περνάμε, ας συνεχίσουμε έτσι. Είμαι όμως υποχρεωμένος από τη θέση που με εμπιστεύτηκαν οι πολίτες να εισηγηθώ, να προτείνω λύσεις που να ικανοποιούν πρώτον το σύνολο των πολιτών, κυρίως των πολιτών, των ασθενών ή όσων γίνονται όλοι μας κάποια στιγμή χρειαζόμαστε τις υπηρεσίες, και από εκεί και πέρα να θελήσω να ερεθίσω, να διαγείρω το φιλότιμο των εργαζομένων να ανταποκριθούν με τη θέλησή τους αυτά που πρέπει να κάνουν. Και να μην φτάσουμε σε αναγκαστικές διοικητικές πράξεις. Δεν το θέλω αυτό. Και άμα είναι να πάμε εκεί, ίσως και να αποτρέψω να γίνει. Να πούμε τέτοιο. Λοιπόν μια καθαρή κουβέντα για να επανέλθω στο κέντρο υγείας. Εσείς λοιπόν αυτή τη στιγμή λέτε ότι δεν πρότεινα κατάργηση του κέντρου υγείας και υποβάθμισή του σε περιφερειακό ιατρείο. Το καταλαβαίνω σωστά. Ναι, πριν, εντάξει, το λέτε αυτό, ναι, αυτό είναι, αλλά πάνω απ' όλα να περάσει το εξής. Πρέπει να καταλάβουν όλοι και πάνω απ' όλα οι αργίτες και του κέντρου υγείας, είτε είναι από το Άργος, είτε δεν είναι, ότι θα εκτοξεύσει στα ύψη την περιοχή του Άργους Οριστικού και τον ομό μας η λειτουργία του κέντρου αποκατάστασης στο βαθμό και στην έκταση που μπορεί να κάνει. Γιατί τους χώρους τους έχει, τα μηχανήματα τα έχει, χέρια, προσωπικό θέλει να έχει. Όπως αυτό που υπάρχει σήμερα που μιλάμε και μέχρι τις 27 του μηνός, που χρειάζεται ακόμα περισσότερο, επειδή όμως στις 27 δεν είναι 100% διασφαλισμένο ότι θα μπορέσει να υπάρχει για τις 8, ζήτησα τη συμπαράσταση του προσωπικού του κέντρου υγείας. Στα πλαίσια και στο διάστημα αυτής της συμπαράστασης μπορεί να χρειαστεί να συνταυτιστούν, να συγχωνευτούν κάποιες λειτουργίες και δράσεις. Αυτό το ζήτησα. Τώρα ας το ονοματίζουν όπως θέλουν. Εγώ μπορεί να είπα την έκφραση ενισχυμένο διευρυμένο περιφερειακό ιατρείο, που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η έκφραση σημαίνει 3-4 γιατρούς και πολύ προσωπικό. Δεν σημαίνει αγροτικό ιατρείο που πάει ο γιατρός που είναι, ας πούμε, στην Πεντάβρυση, στο Βογατσικό και πάει μια φορά τη βδομάδα, ας πούμε, 2-3 ώρες. Δεν σημαίνει αυτό σε καμιά περίπτωση. Διευρυσμένο, ενισχυμένο περιφερειακό ιατρείο σημαίνει ότι έχει γιατρούς με ειδικότητα, γενικούς γιατρούς, μπορεί να έχει ακτινολόγο, μπορεί να έχει μικροβιολόγο, μπορεί να έχει παιδίατρο. Αυτό σημαίνει διευρυμένο. Άρα λοιπόν δεν κατάλαβαν λάθος ο Δήμαρχος. Το διευρυμένο μπορεί να μην λειτουργεί μόνο του 24 ώρες του 24ωρου. Αυτό ζήτησα, κάποιες ώρες του 24ωρου, δεν ξέρω αν θα είναι 8 ή 10. Αυτό το προσωπικό που έχει την άνεση και τη δυνατότητα, δεν έχει το φόρτο στο κέντρο υγείας, να βοηθήσει του ΚΕΦΙΑ που πρέπει να σταθεί στα πόδια του. Αν δεν το καταλαβαίνουν πρώτα και πάνω από όλοι αυτοί, τι να κάνουμε. Αυτό σας είπα. Νωρίτερα η κυρία Τελιωρίου διαρωτήθηκε γιατί 7 μήνες αφήσατε το θέμα αυτό να φτάσει 27 Φεβρουαρίου χωρίς να γίνει κάτι. Δηλαδή, γιατί περιμέναμε όντως τελευταίο μήνα να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Δεν περιμένουμε τελευταία μήνα. Εγώ από την αρχή της χρονιάς τουλάχιστον ξεκίνησα εντατικές προσπάθειες, γιατί ήξερα ότι έχουμε, παρά το ότι, όχι από την αρχή, από το Δεκέμβριο, τι λέω. Αυτό να πω στην κυρία Τηλεγιορίδου ότι. Η οποία και όπως και οι γιατροί εκεί είπε ότι
σαν γιατρός πρέπει να ξέρετε ότι άλλο είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη και άλλο είναι η μετανοσοκομιακή. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Νασούλη, γιατί δεν μπορούν να γίνουν συγγονεύσεις και τα λοιπά. Ξέρετε πολύ καλά ότι μπορώ να διεκδικώ ότι τους ορισμούς αυτούς από την κυρία Τελιγιορίδου και από αυτούς που έχουν ίδια απόψη με την ίδια τους κατανοώ πολύ περισσότερο. Δεν χρειάζεται να επεξηγήσω, δεν χρειάζεται να βάλουμε τίτλους και βιογραφικά για να καταλάβουμε ποιο μπορεί το να καταλάβει. Το λέω πάντως ότι το είπαν και στο Άργος αυτό και από το κέντρο υγείας. Δεν το είπε εντάξει, μόνο αυτό, εκεί κάποιοι ποιούν την ίσα. Το είπε λοιπόν, και ο πρώην διοικητής. Να πω λοιπόν για την κυρία Τελιγιορίδου ότι πραξικοπηματικά πριν τα Χριστούγεννα με την ίδια στην καθοδήγηση παρέσυρε δεν ξέρω ποιου και δεν το ψάξα περισσότερο, δεν ήθελα να δώσω άλλο με ενδιαφέρε. Είχαν διώξει τους ασθενείς από το ΚΕΦΙΑΠ. Ότι κλείνει. Το αντίθετο λέει η κυρία Τελιγιορίδου, ότι εσείς τους διώξατε. Και τους στείλατε κλινήρι στο σπίτι να κάνουν Χριστούγεννα. Μην με προκαλεί που ανακοίνωσε ότι κλείνει το κέντρο. Δηλαδή, επειδή από τους τρεις γιατρούς του ενός η απόσπαση έληξε στο Ομίντο, έμεναν δύο. Και ένας να έμενε, μπορούσε να έρχεται μια φορά τη βδομάδα, να υπάρχει συνδρομή του φυσιάτρου, να υπάρχει συνδρομή του φυσιάτρου και το προσωπικό το έχουμε μέχρι 27 Φεβρουαρίου. Επομένως, λέω τώρα λοιπόν εγώ αυτό που είπαμε και με τον διοικητή του νοσοκομείου που προείσταται το ΚΕΦΙΑΠ, ότι ακόμα και την 27η Φεβρουαρίου το πρωί μπορούν να μπαίνουν ασθενείς. Εάν φτάσουμε 28 του μηνός και δεν υπάρχουν οι εργαζόμενοι, τότε θα τους πούμε τους ασθενείς ό,τι τους λέγαμε μέχρι τον Ιούνιο. Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές που ξεκίνησε να λειτουργεί το κέντρο, να πάνε εκεί που θα πηγαίνουν. Επειδή είπατε όμως, μην με προκαλεί η Τελιγιορίδου, γιατί εγώ τώρα δεν ενδιαφέρον εδώ. Η Τελιγιορίδου λέει ότι. Εσείς λέτε ότι η Τελιγιορίδου τους έδειξε. Παραφιάδες και συμπορεύσεις που επηρεάζει. Πραξικοπηματικά και δεν ήθελε η διοίκηση που ήταν. Δηλαδή, μισό λεπτό. Η Τελιγιορίδου έδωσε εντολή σε κάποιους εκεί, λοιπόν, διώξτε τους. Οι απόψεις της κυρίας Τελιγιορίδου οδήγησαν στο πριν τα Χριστούγεννα να πούν τους νοσηλευομένους: πάτε σπίτια σας να κάνετε Χριστούγεννα, γιατί θα κλείσει το ΚΕΦΙΑΠ. Γιατί να κλείσει το ΚΕΦΙΑΠ? Και γιατρό συνεχίζει να έχει, όπως είχε και στις 20 Δεκεμβρίου, είχε και στις 10 Ιανουαρίου. Και το προσωπικό του έχει μέχρι 27 Φεβρουαρίου. Νομίζω, κύριε Νατσούλη, το καταλαβαίνετε εσείς τουλάχιστον και οι περισσότεροι από αυτούς που το ακούνε πολύ καλά αυτό που λέω. Άρα υπήρχε κάποια κατευθυνόμενη προσπάθεια να φανεί ότι θα κλείσει για πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτό έχετε και αποδείξεις, γιατί είπατε μη με προκαλεί. Τι αποδείξεις? Η απόδειξη, τι θέλετε τώρα να πω το διοικητή να διατάξει ΕΔΕ, που δεν ήταν αυτός διοικητής. Εκμεταλλεύτηκαν τη μεταβατική περίοδο. Τότε ήταν ο κύριος Αντωνιάδης ακόμη πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι. Και κάποιοι είπαν τους αρρώστους φύγετε, γιατί έφυγε η φυσία τους, η κυρία Σταυριανού που ερχόταν, έρχεται ο άλλος όμως ο γιατρός, ερχόταν να αλλάξει. Καταλαβαίνετε, νομίζω όλοι που έχουν γνώση θα μπορούσε να γίνει, εξηγήθηκε, θα μπορούσε να γίνει, πώς το λένε, απόσπαση φυσιάτρου να μην κλείσει τα Χριστούγεννα. Ο φυσιάτρος μπορούσε να συνεχίσει να έρχεται, ναι. Αλλά κάποιοι ήθελαν να δημιουργήσουν κλίμα ή ήθελαν αυτοί οι καλομαθημένοι, ξέρετε, να πούνε εντάξει, Χριστούγεννα είναι τώρα, δεν σκέφτονταν τους ασθενείς, σκέφτονταν το να εντάξει, κάνουμε 20 μέρες διακοπές. Καταλάβατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι και αυτό ζητώ από αυτούς που έχουν υπεύθυνη γνώμη και άποψη να την πούν και δημόσια, άμα θέλουν και στα μέσα επικοινωνίας, άμα θέλουν και ακόμα πιο σημαντικό είναι στις συζητήσεις μεταξύ των συναδέλφων, ιατρών και μη ιατρών, για να καταλάβουν όλοι και ο καθένας να αναλάβει το μερίδιο και της επιθυμότητος. Ναι, σωστό, αλλά όπως και η συμβάση ξέραμε ότι λίγουν 27 Φεβρουαρίου, ξέραμε ότι και η απόσπαση του φυσιάτρου έλεγε 31/12. Δηλαδή αυτό ήταν γνωστό, λοιπόν, δηλαδή δεν ήταν κάτι άλλο. Ωραία, ναι. Το κέντρο υγεία, λοιπόν, να ξαναπώ. Το Αμίντο έχει τρεις φυσιάτρους. Αυτόν που η απόσπαση έλεξε 31/12 και άλλους δύο που συνεχίζουν να υπάρχουν. Ναι, ναι. Και αυτοί οι δύο. Και ένας Νάνταν θα μπορούσε να έρχεται μια φορά. Το καταλαβαίνετε. Άρα δεν υπήρχε, ούτε θα υπάρχει θέμα γιατρού μετά τις 27 Φεβρουαρίου. Θέμα γιατρού δεν θα υπάρχει. Για να σας πω λοιπόν ότι αυτό ήταν κατευθυνόμενο. Η αριστερά δυστυχώς διαχρονικά παίζει με τα ταπεινά ελαττήρια και κίνητρα και των πολιτών και των εργαζομένων. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μάλιστα. Τώρα. Μπορούμε να πούμε τι θα γίνει μετά τις 27 Φεβρουαρίου. Νομίζω και ο Νατσούλη τα είπαμε. Εξαντλούμε συμπερασματικά λοιπόν. Συμπερασματικά λοιπόν. Προσωπικά εγώ με τη βοήθεια του διοικητή του νοσοκομείου, του διοικητή της Τρίτης ΥΠΕ, των υπουργών και στον κύριο Γεραπετρίτη που θα φτάσω μέχρι την Παρασκευή, ναι, θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Η πιο εύκολη λύση είναι
η παράταση των συμβάσεων των ήδη υπαρχόντων. Των ήδη υπαρχόντων. Δύσκολα να βρεθεί άλλη βέβαια, λύση. Πολλά, γι' αυτό... ακούστηκαν, δεν ξέρω αν ταυτίζεστε με αυτές τις απόψεις, ότι αν θα πρέπει να μείνει, αν θα... γιατί ακούγονται ότι αυτή είναι τη στήλη Γεωρίδου, οι άλλοι που θέλουν να έρθουν είναι του Τσιγαλάκια. Τι γίνεται με αυτό, το έχετε ακούσει. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς, να μην πω της κυρίας Τελεγιορίδου. Παραμύθια είναι έτσι. Αυτοί οι εργαζόμενοι μπήκαν με κύριο προσόν αξιοκρατικά. Την μακροχρόνια αναργία, την κάρτα ανεργίας του μακροχρόνια ανέργου. Άμα γίνουν θέσεις, για να το ακούτε και εσείς και μέσω εσάς οι πολίτες, άμα προκηρυχθούν θέσεις μόνιμες, τότε γίνουν μέσω ΑΣΕΠ, που θα μετρήσουν πτυχία, βαθμοί, μεταπτυχιακά και όλα αυτά. Έχω διαπιστώσει όμως ότι οι περισσότεροι των εργαζομένων έχουν πολλά προσόντα και κυρίως έχουν πολύ φιλότιμο και διάθεση και δουλειά. Παρά το ότι κάποιοι... τέλος πάντων, αυτό δεν ενδιαφέρει, δεν είχαν εκφραστεί όπως θα είχατε έπρεπε. Πει, αυτό θα ήθελα να σας θυμίσω τώρα. Παλιά, σε μια παλιότερη εκπομπή είχατε εκφράσει την δυσαρέσκειά σας. Έβαλα πινέλο, ναι, εντάξει. Είχαν παρενέβει 2-3 από αυτούς σε κάποια αυτά που έγραμμα στα Facebook. Ναι. Που είπα ότι είναι απρεπές και αγενές, εργαζόμενοι και μάλιστα συμβασιούχοι, παραϊατρικό προσωπικό, να με αγένεια και απρέπεια. Άρα να σήμερα διαψεύδεται αυτό που ακούγονταν, ότι κάπου είπατε, τέλος πάντων, ή σε κάποιον, δεν ξέρω, ότι τους έβαλε η Τελεγιορίδου. Δηλαδή αυτό λέτε ότι δεν υπάρχει. Αυτό δεν, μα δεν τους έβαλε, η κυρία Τελεγιορίδου. Ωραία. Έτσι. Δηλαδή μην χρησιμοποιούμε τέτοια. Ωραία. Απλώς, όχι, καλό αν θέλετε, είναι να γενικά τα ξεκαθαρίζουμε. Αυτό, ναι. Σαν πολιτική κουβέντα. Δεν πρέπει κάποιος, πιστεύω, είναι θέμα τώρα αυτό προσωπικότητας, πολίτη, ο κάθε πολίτης δηλαδή. Ο έχει αλίμονο αν κάποιος φτάνουμε στο σημείο να εξαρτά την πολιτική του συμπεριφορά και την ψήφο του από όταν βρίσκει μια εργασία. Πολλές φορές γίνεται αυτό, αλλά δεν πρέπει να γίνεται. Ο καθένας πρέπει να έχει την προσωπικότητα, έχει τα ακούσματα, έχει τη διαδρομή της ζωής του και διαμορφώνει την πολιτική του προσωπικότητα και ασχολείται όσο θέλει με τα κοινά και ψηφίζει. Αυτό είναι, έχουμε δημοκρατία και ψηφίζει αυτό που πιστεύει όταν έρχεται αυτή η ώρα. Δεν μπαίνει σε καμιά περίπτωση ζήτημα ποιοι είναι τη Τελεγιορίδου και ποιοι είναι του Τζικαλάκη. Αυτά είναι τεχνητά διλήμματα και δεν πρέπει να τα βάζουμε στο τραπέζι της συζήτησης καθόλου.